5 Ιουλίου θα ξεκινήσει τελικά η δίκη για την εμψυχρό εκτέλεση του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ μετά από αίτημα του δικηγόρου της οικογένειάς του. Οι συγγενείς του Γιώργου Καραϊβάζ ζητούν να εντοπιστούν οι ηθικοί αυτούργοι της δολοφονίας, ενώ συνεχίζεται η έρευνα και για τα εμβάσματα από το εξωτερικό που βρέθηκαν στους λογαριασμούς των δύο κατηγορουμένων. Θέλουν να βρεθούν οι εντολείς. Αυτοί που έδωσαν την έντολη. Αυτό και τίποτα άλλο. Αυτούς θέλουν να βρεθούν. Η μητέρα του Γιώργου Καραϊβάζ, του αστυνομικού συντάκτη που δολοφονήθηκε ψυχρό έξω από το σπίτι του στον Άλυμο τον Απρίλιο του 2021, λυγίζει μετά τη διακοπή της δίκης για την υπόθεση για τις 5 Ιουλίου. Λίγα λεπτά νωρίτερα βρέθηκε στην ίδια δικαστική αίθουσα με τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για φυσική αυτουργία στη δολοφονία του παιδιού της. Τους αντίκρισα και αισθάνθηκα μίσος και όχι μούδιασμα. Μίσος για αυτούς τους ανθρώπους. Εύχομαι η δικαιοσύνη να τους τιμωρήσει όπως τους αξίζει. Σε μια κατάμεστη δικαστική αίθουσα εκφωνήθηκε η υπόθεση με τους δύο κατηγορούμενους να έχουν απέναντι τη μητέρα, την αδελφή και τη χείρα του Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά και συναδέλφους του δημοσιογράφους που είναι μάρτυρες στη δίκη. Η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ ήταν ένα χτύπημα στην ελευθερία του λόγου. Εμείς θέλουμε να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές του γεγονότος και να καταδικαστούν οι άνθρωποι που εκτέλεσαν τον συνάδελφό μας. Ο συνήγορος της χείρας και του γιου του δημοσιογράφου ζήτησε την αναβολή της δίκης επικαλούμενος στο γεγονός ότι ανέλαβε την υπόθεση τον περασμένο Δεκέμβριο μαζί με τον προφυλακισμένο συνάδελφό του Αποστολό Λύτρα και λόγω των τελευταίων εξελίξεων, όπως είπε, δεν πρόλαβαν να συναντηθούν και να λάβει γνώση νέων στοιχείων. Η οικογένεια ζητά δικαιοσύνη, ζητά αλήθεια. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα τιμωρήσουμε. Είναι οι δικαστές που θα αποφασίσουν την ποινή του. Με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο αποφάσισε τελικά την απόρριψη του αιτήματος αναβολής και τη διακοπή της δίκης για 10 ημέρες. Με εισαγγελική εντολή ερευνώνται από την οικονομική αστυνομία νέα στοιχεία στην υπόθεση που κατά πληροφορίες αφορούν εμβάσματα από το εξωτερικό με αποδέχτες τους κατηγορούμενους, την ύπαρξη των οποίων όμως διέψευσε κατηγορηματικά υπεράσπιση. Το να έχουμε ως δεδομένο πως υπάρχει μια αμοιβή είναι επιβαρυντικό. Εμβάσματα δεν υπάρχουν. Λογαριασμοί στο εξωτερικό δεν υπάρχουν. Σε αυτή τη δίκη θα υπάρχουν εκπλήξεις, γιατί δεν είναι δύο οι δολοφόνοι του κ. Καραϊβάζ. Είναι άλλος ο αριθμός των δολοφόνων. Η δίκη για τη δολοφονία του δημοσιογράφου, τον οποίο εκτέλεσαν με 10 σφαίρες έξω από το σπίτι του τον Απρίλιο του 2021, θα αρχίσει επί της ουσίας στις 5 Ιουλίου. Το δικαστήριο έχει ήδη ανακοινώσει πως θα συνεδριάσει σχεδόν όλο τον Ιούλιο προκειμένου να τρέξει η διαδικασία, καθώς το 18μηνο της προσωρινής κράτησης των δύο κατηγορουμένων λήγει στα τέλη Οκτωβρίου.